Ένα κύριε και κύριοι, το σχετικό ρεπορτάζ τι γίνεται στο Βόλιο. Πάμε όμως και σε άλλους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας να δούμε ποια είναι η εικόνα την τελευταία περίοδο. Πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις φύζουν από ζωή τα χωριά. Θα συνδεθούμε με το Αμύνδιο, με τον Δήμο Αμυνδαίου, να δούμε ποια είναι η εικόνα εκεί. Θα καλησπορήσουμε την κυρία Σωτηρία Σωνιάδου, την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμυνδαίου, για να δούμε τον κόσμο, την επισκεψιμότητα και φυσικά τι εκδηλώσεις υπάρχουν αυτή την περίοδο στην περιοχή και πραγματοποιούνται. Καλησπέρα σας κυρία Αντιδήμαρχε και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο του West. Καλησπέρα κύριε Βακρατσά, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο γιατί κυρία Αντιδήμαρχε, ο Δήμος σας είναι τουριστικός. Μπορεί ο επισκέπτης να βρεθεί την περίοδο αυτή να μείνει και να επισκεφτεί, ειδικά το 15 Αύγουστο για ένα τρίμερο. Για πείτε μας λίγο, ποια είναι η εικόνα στο Δήμο την τελευταία περίοδο? Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος μας γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη, ειδικά η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Αμυνδαίου, που ξεκίνησε με αιχμή του δόρατο στην ιστορική έδρα του Δήμου των Ιμφαίων. Αφορά κυρίως τους ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς, τους παραλίμνιους οικισμούς και φυσικά το ημιαστικό κέντρο της πόλης του Αμυνδαίου. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε άλλωστε να πούμε ότι όλους αυτούς τους ορεινούς δήμους, όλες αυτές τις ορεινές κοινότητες που αναφέρατε έχουν τεράστια επισκεψιμότητα την τελευταία περίοδο. Για πείτε μας λίγο, εναλλακτικός τουρισμός στην περιοχή και πώς μπορεί κάποιος που βρίσκεται εδώ αυτές τις μέρες στο Αμύνδιο την επισκεφτεί? Για πείτε μας. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή του Δήμου Αμυνδαίου ακολούθησε γενικότερα την ανάπτυξη σύμφωνα με τον εναλλακτικό τουρισμό στην Ελλάδα και διαμορφώθηκε τα τελευταία 15 χρόνια. Μάλιστα. Σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού είναι η αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων. Ο Δήμος Αμυνδαίου είναι από τις λίγες περιοχές που μπορούν να συνδυάσουν ορεινά οικοσυστήματα, τις τέσσερις λίμνες, παραδοσιακούς οικισμούς. Έχουμε αϊνοποιεία τα οποία είναι επισκέψιμα, όπως επίσης και σημαντικούς φορείς όπως είναι ο Αρκτούρος. Ναι, και μην ξεχνάμε κάποιος μπορεί να πάει στον Ιμφαίο, που είναι ο Αρκτούρος, είναι επισκέψιμος και ειδικά αυτές τις μέρες. Μπορεί να πάει στον Λύκο, πάλι του Αρκτούρου, εκεί στις Αγραπηδιές. Και φυσικά να απολαύσει έτσι ένα τριήμερο υπέροχο. Υπάρχει κίνηση, τι εικόνα έχετε? Υπάρχει κίνηση στο Δήμο Αμυνδαίου φυσικά, έτσι, γιατί όποιος έρχεται εδώ πέρα μπορεί να φιλοξενηθεί. Υπάρχουν ξενοδοχεία, mm-hmm. τα οποία μπορούν να φιλοξενηθεί ο κόσμος. Υπάρχουν αξιόλογοι χώροι εστίασης, όπως είπαμε τα εινοποιεί, επιχειρήσεις παραγωγής και πώληση τοπικών προϊόντων, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Άρα κάποιος μπορεί να βρει στο Αμύνδαιο, να επισκεφτεί τα εινοποιεία, τα οποία είναι εξαιρετικά, να πάει στους υπέροχους χώρους εστίασης, έχει πολλά, και να γνωρίσει τη φύση, κυρία Αντιδήμαρχε, γιατί είστε ένας υπέροχος προορισμός. Εννοείται, σαφώς αυτό το πράγμα. Έχουμε πολύ ιδιαίτερα σημαντικά τοπία, πολλά αξιοθέατα που όποιος έρχεται εδώ πέρα μπορεί να τα επισκεφθεί. Ωραία. Πάντως βλέπω την τελευταία περίοδο εκδόθηκε και ένας νέος τουριστικός οδηγός για το Δήμο Αμυνδαίου σε συνεργασία με την ΠΕΒ. Τον έχω και όλα δίπλα μου και κάνω και την κίνηση να δείξω αναγκαστικά. Είναι ένας πολύ ωραίος οδηγός τουριστικός, τον οποίο μας τον έχει στείλει η Δημοτική Αρχή Αμυνδαίου. Για πείτε μας λίγο φυσικά. Τι περιλαμβάνει αυτός ο τουριστικός οδηγός και λοιπά? Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο τουριστικό οδηγό που περιέχει κείμενα στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά. Μέσα υπάρχουν πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες, στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι πληροφορίες για τα αξιοθέατα, για την ιστορία, τον πολιτισμό της περιοχής μας γενικότερα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η αρχαιολογία, η γαστρονομία, κάποιες δραστηριότητες που μπορεί να κάνουν mm-hmm. κάποιοι που θα επισκεφτούν. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποιοι χάρτες μέσα, χρήσιμα τηλέφωνα. Ναι, να το δείξω, είναι... να το δείξω εγώ για μια ακόμη φορά. Αυτός είναι ο τουριστικός οδηγός. Μας τον έχει στείλει ο Δήμος Αμυνδαίου και άλλοι δήμοι. Και μπορείτε εύκολα κιόλας κάποιος να τον προμηθευτεί. Πού μπορεί κάποιος να βρει ένα τέτοιο οδηγό?
Μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε θέλει να προμηθευτεί τον τουριστικό οδηγό από τον Δήμο, όμως υπάρχουν και σε όλα τα τουριστικά καταλήματα και στους χώρους εστίασης της περιοχής μας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον που μπορεί να προμηθευτεί έναν οδηγό ή να δει εκεί που βρίσκεται και έχει την υπέροχη διαμονή του, να δει τα υπέροχα μέρη του Δήμου. Τώρα, επειδή πηγαίνουμε στο 15 Αύγουστο και είναι πλούσιες οι εκδηλώσεις, αν και έγιναν και το προηγούμενο διάστημα, τι θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες, κυρία Αντιδήμαρχε, στην ευρύτερη περιοχή και με αφορμή το 15 Αύγουστο να πραγματοποιηθούν σημαντικές εκδηλώσεις? Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις, είχαμε φυσικά και όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουμε και από εδώ και πέρα. Στις 14 και στις 15 Αυγούστου λαμβάνουν χώρα οι λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην τοπική κοινότητα Βεγόρας. Να πούμε ότι στις 14 Αυγούστου το απόγευμα θα έχει εσπερινό και περιφορά της εικόνας και στη συνέχεια ο Ποντιακός Σύλλογος Βεγόρας η Μαυροθάλασσα διοργανώνει Ποντιακή Βραδιά με εξαίρετους καλλιτέχνες και στις 15 Αυγούστου, την επόμενη δηλαδή, που γιορτάζει και το χωριό, θα έχει θεία λειτουργία. Μάλιστα, ωραία. Το πρωί. Μετά έχουμε στις 12, στις 13 και στις 15 Αυγούστου πολιτιστικές εκδηλώσεις στην τοπική κοινότητα Λιμνοχωρίου, όπου και εκεί θα συμμετέχουν εξαίρετοι καλλιτέχνες. Πολύ σημαντικό, και το Λιμνοχώριο είναι ένας τουριστικός προορισμός με την υπέροχη λίμνη εκεί, είναι ένα υπέροχο χωριό το οποίο συγκεντρώνει αρκετό κόσμο. Μάλιστα. Φυσικά αξίζει να επισκεφθούν το Λιμνοχώριο και όχι μόνο για τις εκδηλώσεις, όπως είπατε, και για τη λίμνη που έχει εκεί πέρα και για όλα τα τουριστικά καταλήματα, τους χώρους εστίασης. Την εστίαση έχει πολύ ωραία πράγματα που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί. Μετά πάμε τώρα στις 17 Αυγούστου και εκεί έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην τοπική κοινότητα Φαραγγίου. Μάλιστα. Όπου και εκεί γίνονται πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις. Στις 25 Αυγούστου θα κάνει στην τοπική κοινότητα Πελαργού και εκεί πέρα θα έχουμε πολύ εξαιρετική διοργάνωση από το Σύλλογο και είναι καλό να παρευρεθούν όλοι σε αυτές γενικότερα τις εκδηλώσεις. Μάλιστα. Μετά, στις 18 και στις 19 Αυγούστου, έχουμε τη Γιορτή της Πιπεριάς, που είναι μια παγιωμένη εκδήλωση που συμβαίνει εδώ τα τελευταία 18 χρόνια. Έτσι, προβάλλεται ένα τοπικό προϊόν, το οποίο είναι η πιπεριά. Οι επισκέπτες μπορούν να γευτούν διαφορετικές γαστρονομικές προτάσεις, φυσικά με βασικό συστατικό την πιπεριά. Και να πούμε επίσης ότι η γνωστή κόκκινη πιπεριά Φλόρινας, με προστατευόμενο νομοσία που έλευσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα εξωτικό προϊόν ενταγμένο στην καθημερινή διατροφή. Να θυμίσω ότι πέρυσι παραβρέθηκα στη γιορτή Πιπεριά, στον Αετό. Ήταν μια υπέροχη εκδήλωση και όποιος πάει φέτος θα απολαύσει ξεχωριστές πιπεριές και φυσικά τέλειες προτάσεις από τις γυναίκες και το Σύλλογο του Χωριού, κυρία Αντιδημάρχη. Και νομίζω ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικός σήμερα και πρέπει να στηρίζεται από όλους. Φυσικά, οι σύλλογοι γενικότερα, αλλά ακόμη και οι εθελοντές, οι οποίοι είναι αυτοί που προβάλλουν τα ήθη, τα έθιμα της παραδόσης μας, πρέπει να στηρίζονται από όλους και να συμμετέχουν όλοι. Αυτές οι δράσεις είναι πολύ ιδιαίτερες για το Δήμο μας. Μάλιστα. Που γίνεται. Ωραία. Φυσικά, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις σε όλες τις περισσότερες τοπικές κοινότητες του Δήμου μας, με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας πολλούς επισκέπτες. Εγώ προσωπικά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συλλόγους, τους εθελοντές, γιατί με την πλούσια δράση τους αναδεικνύουν τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας. Και είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζονται οι σύλλογοι, να στηρίζονται οι εθελοντές και εσείς όλοι και ως Δήμος, ως πολιτικοί, ως αυτοδιοικητικοί να στηρίζετε αυτές τις πρωτοβουλίες. Ωραία. Ακριβώς. Αυτό ο Δήμος πάντα στηρίζει, πάντα προσπαθούμε να είμαστε δίπλα σε όλους για να έχουμε αυτά τα ωραία αποτελέσματα από τις εκδηλώσεις και από όλες τις δράσεις που αναλαμβάνουν και κάνουν. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω δερμά για την παρουσία σας, να ευχηθώ καλές εκδηλώσεις, καλό τρίμερο 15 Αύγουστου και ό,τι καλύτερο, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Βακρατσά, θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς και σε όλους τους δημότες του Δήμου Αμιντέου και σε όλο τον κόσμο καλό τριήμερο 15 Αύγουστο και καλή Παναγιά. Καλή Παναγιά, με υγεία και καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σονιάδη. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.